Πινόκιο, το χωράφι των θαυμάτων. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει και ο Πινόκιο με τους δυο παράξενους συντρόφους του, την κουτσή αλεπού και τον τυφλό γάτο, ακόμα περπατούσαν. «Γεια σταθείτε», είπε ξαφνικά η αλεπού. «Εκεί πέρα βλέπω το πανδοχείο ο κόκκινος κάβουρας. Μπορούμε να μείνουμε δυο λεπτά και να τσιμπήσουμε κάτι. Κοιτά μεσάνυχτα, ξεκινάμε πάλι. Με λίγη προσπάθεια θα φτάσουμε στο χωράφι των θαυμάτων κατά τα ξημερώματα». Μα όταν κάθισαν στο τραπέζι, κανείς δεν φαινόταν να έχει όρεξη. Ο γάτος με το ζόρι κατάφερε να κατεβάσει 35 μερίδες ψάρι και 4 μερίδες πατσά, ενώ η αλεπού αγωνιζόταν να αποτελειώσει μερικές ντουζίνες πέρδικες, 6 κουνέλια και ένα λαγό. Ο Πινόκιο δεν έβαλε μπουκιά στο στόμα του. Το μυαλό του στριφογύριζε διαρκώς στην αυριανή μέρα. Μετά από αυτό το φτωχό δείπνο τους, η αλεπού ζήτησε δωμάτια και για τους τρεις. Και πήγαν όλοι για ύπνο, αφού πρώτα άφησαν εντολή να τους ξυπνήσουν τα μεσάνυχτα. Όταν ο ξενοδόχος ξύπνησε τον Πινόκιο, του έφερε κάτι περίεργα μαντάτα. «Η αλεπού και ο γάτος έπρεπε να φύγουν νωρίτερα. Θα σε συναντήσουν στο χωράφι των θαυμάτων τα ξημερώματα. Α, και κάτι ακόμα. Μου είπαν ότι εσύ θα πληρώσεις το λογαριασμό και για τους τρεις σας». Ο Πινόκιο του έδωσε ένα από τα 5 αγαπημένα του χρυσά φλουριά και ξεκίνησε αμέσως. Μαύρα σύννεφα είχαν σκεπάσει τα αστέρια και ο Πινόκιο περπατούσε σφυρίζοντας για να παίρνει κουράγιο. Όλα γύρω του έπαιρναν παράξενα σχήματα που τον φόβιζαν. Κάποια στιγμή που ο δρόμος του τον είχε φέρει σε ένα πυκνό δάσος, άκουσε πίσω του βήματα. Δυο μαύρες μορφές, σκεπασμένες με κουκούλες, έρχονταν κατά πάνω του. Οι ληστές κόντευαν να τον φτάσουν και ο Πινόκιο, όσο πιο γρήγορα μπορούσε, έχωσε στο στόμα του τα 4 φλουριά και σκαρφάλωσε σε ένα ψηλό δέντρο. Νόμιζε πως είχε γλιτώσει. Μα κοιτάζοντας κάτω, είδε τους ληστές να βάζουν φωτιά στο δέντρο. Αμέσως τεράστιες φλόγες τον τύλιξαν. Ο Πινόκιο πήδησε από το δέντρο και άρχισε να τρέχει. Πέρασε πάνω από ένα βαθύ χαντάκι και συνέχισε να τρέχει. Γυρίζοντας το κεφάλι του, είδε τους ληστές να πέφτουν μέσα. Αλλά στη στιγμή βγήκαν και συνέχισαν να τον κυνηγούν. Σε λίγο ο Πινόκιο κατάλαβε πως δεν είχε πια δυνάμεις, όταν είδε ένα μικρό καλύβι. Μόση δύναμη τούμενε, προχώρησε προς τα εκεί. Μα λίγο πριν φτάσει στην πόρτα, δυνατά χέρια τον άρπαξαν από το λαιμό και μια σκληρή φωνή τον διέταξε. «Τα λεφτά σου ή τη ζωή σου!» Ο Πινόκιο κούνησε αρνητικά το κεφάλι του. «Έλα τώρα! Κατέβαινε το παραδάκι, αλλιώς πέθανες!» «Όχι, όχι!» φώναξε ο Πινόκιο και τα φλουριά κουδούνισαν στο στόμα του. «Μα, πουλάκι μου, στο στόμα σου τα άκρυβες, ε! Έννοια σου και ξέρουμε πως θα σε κάνουμε να τα βγάλεις!» Και βγάζοντας ένα δυνατό ουρλιαχτό που έμοιαζε με τη φωνή της αλεπούς, ο πιο ψηλός από τους ληστές έβγαλε ένα σκοινί κάτω από το μανδύα του και το πέρασε στο λαιμό του Πινόκιο. Σε ένα λεπτό, ο δύστυχος Πινόκιο βρέθηκε κρεμασμένος στο πιο κοντινό δέντρο. «Θα ξανάρθουμε αύριο», είπαν οι ληστές φεύγοντας. «Και τότε δεν θα δυσκολευτούμε καθόλου να σου ανοίξουμε το στόμα». Ο Πινόκιο έμεινε κρεμασμένο στο δέντρο και καθώς το κορμάκι του κουνιόταν, πέρα δόθη από το παγωμένο αέρα της νύχτας, σκεφτόταν πως καλά να πάθει που δεν άκουσε τις συμβουλές αυτών που ήθελαν το καλό του. Τέλος, η αναπνοή του έσβησε και λιποθύμησε. Στο καλύβι όμως έμενε μια όμορφη νεράιδα με γαλάζια μαλλιά που ζούσε στο δάσος πάνω από 1000 χρόνια.
είχε παρακολουθήσει όλη τη σκηνή από το παράθυρό της. Όταν οι ληστές δεν φαίνονταν πια, έστειλε την καλύτερη της άμαξα, που την έσερναν 100 ζευγάρια άσπρα ποντίκια και είχε για άμαξα ένα σγουρόμαλο σκυλάκι, για να φέρει το ανέστητο κορμάκι του Πινόκιο στο καλύβι. Μετά από λίγο, πάνω από το κρεβάτι του Πινόκιο στέκονταν 3 ανήσυχοι γιατροί: η Κουκουβάγια, ο Κόρακας και ο Γρίλος, και έκαναν συμβούλιο. Όταν ο Πινόκιο συνήλθε, άκουσε τη φωνή του Γρίλου να λέει: «Τον έχω ξαναδεί αυτό το ξύλινο κούκλο. Είναι ένας αρεπορόκοπος, ένας καταργάρης, ένα κακό και ρυπάκουο παιδί που θα κάνει τον πατέρα του να πεθάνει από τον καημό του». Ο Πινόκιο ξέσπασε σε κλάματα. Μα οι γιατροί, μόλις άκουσαν τους λυγμούς του, καταχάρηκαν που ο ασθενής ήταν ζωντανός. «Όταν ένας πεθαμένος κλαίει, είναι σημάδι πως πάει καλύτερα», είπε η Κουκουβάγια. «Νομίζω, κύριοι, πως είναι ώρα να πηγαίνουμε». Κι έφυγαν. Η Νεράιδα έβαλε το χέρι της στο μέτωπο του Πινόκιο. Είχε ψηλό πυρετό και ήταν ακόμα πολύ άρρωστος. Έτσι του έφτιαξε ένα γιατρικό. Μα ήταν πικρό και ο Πινόκιο δεν ήθελε να το πιει. Η Νεράιδα άλυψε το κουτάλι με ζάχαρη για να το γλυκάνει. Ο Πινόκιο έγλυψε τη ζάχαρη και άφησε το γιατρικό. Εκείνη τη στιγμή η πόρτα άνοιξε διάπλατα και μπήκαν 4 κουνέλια που κρατούσαν ένα φέρετρο. «Ήρθαμε να σε πάρουμε», είπαν τα κουνέλια. «Να με πάρετε», είπε ο Πινόκιο με σβησμένη φωνή. «Μα δεν είμαι πεθαμένος. Αχ, καλή μου Νεράιδα, δώσε μου γρήγορα το γιατρικό». Και ο Πινόκιο ήπιε το πικρό φάρμακο χωρίς ανάσα. «Άδικα χάθαμε τον καιρό μας», γκρίνιαξαν τα κουνέλια. «Ξεσηκωθήκαμε πάλι χωρίς λόγο». Και βγήκαν από το δωμάτιο μουρμουρίζοντας. Λίγα λεπτά αργότερα ο Πινόκιο ήταν περδίκι. Βλέπετε, οι ξύλινες μαριονέτες γίνονται καλά πιο γρήγορα από τους ανθρώπους. Ο Πινόκιο διηγήθηκε στην Νεράιδα τις περιπέτειές του και καμάρωνε που φέρθηκε τόσο έξυπνα όταν έκρυψε τα χρυσά φλουριά μέσα στο στόμα του. «Και τώρα που τα έχεις?» ρώτησε η Νεράιδα. «Το έχασα», είπε ο Πινόκιο και αμέσως η μύτη του άρχισε να μεγαλώνει. «Και πού ακριβώς τα έχασες?» «Στο δάσος». Και η μύτη του μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. «Όχι, όχι, τώρα θυμήθηκα. Δεν τα χάσα, τα κατάπια». Με αυτό το τελευταίο και μεγαλύτερο ψέμα, η μύτη του μεγάλωσε τόσο που δεν μπορούσε να γυρίσει το κεφάλι του. Αν γύριζε δεξιά, η μύτη του χτυπούσε στο κρεβάτι. Αν γύριζε αριστερά, χτυπούσε το τζάμι του παράθυρου. «Λες ψέματα, Πινόκιο», είπε χαμογελώντας η Νεράιδα. Και του εξήγησε πως κάθε φορά που θα λέει ένα ψέμα, η μύτη του θα μεγαλώνει. Ο καημένος ο Πινόκιο έδειχνε αξιολύπητος και η Νεράιδα με κόπο συγκρατούσε τα γέλια της. Φώναξε λοιπόν μερικούς τρυποκάριδους να διορθώσουν τη μύτη και να τη φέρουν στο κανονικό της μέγεθος. «Τι καλή που είσαι», είπε ο Πινόκιο στην Νεράιδα. «Σ' αγαπάω πάρα πολύ». «Κι εγώ σ' αγαπάω, Πινόκιο, και θα σε φροντίζω πάντα. Τώρα όμως πρέπει να ξεχάσεις το χωράφι των θαυμάτων και να γυρίσεις πίσω στον πατέρα σου, τον Τζεπέτο. Ο καημένος κοντεύει να πεθάνει από την ανησυχία του για σένα». Έτσι ο Πινόκιο αποχαιρέτησε με ένα φιλί την Νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά και ξεκίνησε αμέσως για το μονοπάτι που θα τον έβγαζε έξω από το δάσος. Μα τη στιγμή που περνούσε δίπλα από το δέντρο που τον είχαν κρεμάσει οι ληστές, ποιος νομίζετε ότι συνάντησε? Την Αλεπού και το Γάτο. «Ω, μπω, μπω, ο αγαπητός μας Πινόκιο», φώναξε η Αλεπού αγκαλιάζοντάς τον. «Πώς βρέθηκες εδώ πέρα?» «Ναι, πώς βρέθηκες εδώ πέρα?» είπε και ο Γάτος. Ο Πινόκιο
είπε για μια φορά ακόμα την ιστορία του. Τα παμπώνια ζώα έδειχναν πως όλα αυτά τους έκαναν τάχα μεγάλη εντύπωση. Πόσο λυπόντουσαν για όλα αυτά που πέρασε και πόσο θα ήθελαν να ήταν κι αυτοί εκεί να τον βοηθήσουν. Μπορείτε να μαντέψετε τώρα τι έγινε παρακάτω. Στη στιγμή ο Πινόκιο ξέχασε τον Τζεπέτο και ξεκίνησε πάλι για το χωράφι των θαυμάτων μαζί με την Αλεπού και το γάτο. Αφού περπάτησαν μια ολόκληρη μέρα, έφτασαν σε μια πόλη που την έλεγαν Χαζοπαγίδα και που οι δρόμοι της ήταν γεμάτοι από ζητιάνους. Λίγο έξω από την πόλη φτάσανε σε ένα έρημο χωράφι. Ένα χωράφι που ήταν ίδιο με όλα τα άλλα χωράφια που είχαν περάσει. «Επιτέλους φτάσαμε!» ξεφύσηξε η Αλεπού. «Τώρα γονάτισε και σκάψε μια λακκουβίτσα». «Έτσι, μπράβο! Τώρα βάλε μέσα τα φλουριά. Ρίξε πάνω τους λίγο από αυτό το αλάτι και σκέπασε πάλι τη λακκούβα». «Τελειώσαμε?» ρώτησε ο Πινόκιο. «Ρίξε και λίγο νεράκι». «Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να φύγουμε. Εσύ, Πινόκιο, αν ξανάρθεις εδώ σε δύο ρίτσες, θα βρεις ένα φουντωτό δεντράκι με τα κλαδιά του φορτωμένα χρυσόφι». Ο Πινόκιο δεν ήξερε πια πώς να τους ευχαριστήσει. Ήθελε να μείνουν και να πάρουν τουλάχιστον 1000 φλουριά για τον κόπο τους. Μα ο γάτος ούτε που να τ' ακούσει. «Να θέλουμε πληρωμή, μας φτάνει μόνο που θα γίνεις πλούσιος και ευτυχισμένος». Έδωσαν τα χέρια και χωρίστηκαν όλοι ευχαριστημένοι. Ο Πινόκιο περπάτησε μέχρι την πόλη και κοίταζε συνέχεια το ρολόι της εκκλησίας. Λίγο πριν περάσουν οι 2 ώρες, ξεκίνησε βιαστικά να πάει να μαζέψει το χρυσάφι του. Στο μυαλό του έκανε διάφορα σχέδια για το πώς θα ξόδευε τα λεφτά και πώς θα βοηθούσε τον Τζεπέτο. Μα όταν έφτασε στο χωράφι, δεν υπήρχε ούτε δέντρο, ούτε δεντράκι. Τίποτα. Με ένα κακό προαίσθημα έτρεξε στο σημείο που είχε θάψει τα φλουριά. Η λακκούβα ήταν ανοιχτή και τα φλουριά είχαν κάνει φτερά. Ο Πινόκιο, γεμάτος απελπισία, ήταν ακόμα γονατισμένος πάνω από τη λακκούβα, όταν άκουσε ένα σιγανό, κακαριστό γέλιο. Σήκωσε το κεφάλι του και είδε έναν παπαγάλο που ίσιωνε τα φτερά του. «Είσαι μεγάλος βλάκας! Κόντεψα να σκάσω από τα γέλια όταν σε είδα να θάβεις τα φλουριά! Μόλις έφυγες, οι 2 κλεφταράδες, η Αλεπού και ο γάτος, γύρισαν πίσω, έσκαψαν, πήραν τα φλουριά και γίνανε καπνός!» Με το κοροϊδευτικό γέλιο του παπαγάλου να αντυχεί ακόμα στα αυτιά του, ο Πινόκιο έτρεξε πίσω στη χαζοπαγίδα και πήγε κατευθείαν στο δικαστή για να βρει το δίκιο του. Παρουσιάστηκε μπροστά στο δικαστή ένα σοφό γέρο γορίλα και κατηγόρησε το γάτο και την Αλεπού για απάτη και ληστεία. Όταν ο δικαστής άκουσε όλες τις λεπτομέρειες από την κατάθεση του Πινόκιο, χτύπησε το σφυρί στην έδρα και έβγαλε την απόφαση. «Είσαι ένας βλάκας, Πινόκιο. Και οι βλάκες δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και επειδή από τη βλακεία σου έχασες 4 χρυσά φλουριά, καταδικάζεσαι σε 4 μήνες φυλάκιση». Οι βαριές πόρτες της φυλακής έκλεισαν με ένα απέσιο τρίξιμο και ο δύστυχος Πινόκιο βρέθηκε φυλακισμένος. Πόσο άσχημα αισθανόταν. Όσο και αν το ήθελε, πάλι δεν είχε καταφέρει να γίνει καλό παιδί. Μα οι περιπέτειες του Πινόκιο δεν τελειώνουν εδώ. Η συνέχεια στο επόμενο. Thank you.